Καλησπέρα σας. Στις 22 Μαΐου 2017 και ώρα 10:27 το πρωί, ώρα Νεπάλ, στάθηκα στην κορφή του κόσμου. Μαζί με τον σκηνοσύντροφό μου Μάικ Μορφίδη, καταφέραμε να φτάσουμε στην ψηλότερη κορφή. Ήταν για μένα ένα όνειρο που κρατούσε 27 χρόνια πριν και έγινε πραγματικότητα. Η επιθυμία, το όνειρο, σε συνδυασμό με τη θέληση, φέρνουν πάντα την επιτυχία. Στις 13 Ιανουαρίου του 2017 βρισκόμουν στο σπίτι μου και έπαιρνα το πρωινό μου και δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τον Μάικ Μορφίδη. Μου είπε ότι ανέβηκε την πρωτοχρονιά στο Κιλιμάντζαρο, στην ψηλότερη κορφή της Αφρικής και φαινόταν, ακουγόταν ενθουσιασμένος για αυτή την επιτυχία. Και μου είπε ότι θέλει να ανέβει κάποιο άλλο βουνό. Δεν έχασα την ευκαιρία και πήγα αμέσως στο γραφείο του, άλλο που δεν ήθελα εγώ να μιλάω για τα βουνά. Και αρχίσαμε να μιλάμε και πάνω σε αυτή τη χαλαρή συζήτηση μου πέταξε το Everest. Του λέω, Everest δεν μπορείς να ανέβεις, είσαι άπειρος, έχεις κάνει μόνο ένα βουνό, είναι αδύνατον να μπορέσεις να φτάσεις εκεί, χρειάζεσαι εκπαίδευση, τουλάχιστον 2 χρόνια. Μου λέει, μα θέλω πολύ να το κάνουμε. Οκ, του λέω, αλλά πρέπει να δουλέψουμε 2 χρόνια εντατικά, να σε εκπαιδεύσω, να περάσεις από σχολές χιονιού, πάγου, αναρρίχησης, να αποκτήσεις εμπειρίες, να πάμε στο εξωτερικό, στην Ελλάδα και βεβαίως, αν δούμε ότι όλα πάνε καλά, να το προσπαθήσουμε γιατί αποτελεί και για μένα στόχο και όνειρο εδώ και 27 χρόνια. Έτσι και έγινε, ξεκινήσαμε. Προπονιόμαστε κάθε πρωί, τρέχαμε, του μιλούσα για τα βουνά, του έκανα σχολές χιονιού, πάγου κτλ. Το βράδυ πηγαίναμε στα γειτονικά βουνά της Αττικής. Έβλεπα στα μάτια του μια σπίθα, μια μεγάλη επιθυμία και αυτό μου έδινε την όθηση, μου έδινε την χαρά να τον πιστέψω. Και έτσι μετά από όλα αυτά αποφάσισα, δέχτηκα, πρώτα ήταν μια τολμηρή απόφαση και δέχτηκα επικρίσεις από την ορειβατική κοινότητα πως έναν άνθρωπο που είναι μόλις λίγες εβδομάδες εμπειρίας στο βουνό να τον πάρω μαζί μου για να πάμε στο Everest. Το έκανα. Ανέλαβα μια τεράστια ευθύνη, αλλά το έκανα γιατί πίστεψα αυτό που σας είπα πριν, τη σπίθα στα μάτια του. Να μην σας λέω πολλά. Στις 3 Απριλίου βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο και ξεκινάμε για την Καθμαντού. Από εκεί, στις 6 Απριλίου, βρισκόμαστε στη Λούκλα, ένα ορεινό χωριό, στα 2.600. Και μετά από 10 ολόκληρες ημέρες που σταδιακά ανεβαίναμε σε διάφορα χωριά, εγκλιματιζόμαστε από το υψόμετρο, καταφέραμε να φτάσουμε στο Base Camp. Σε υψόμετρο 5.340 μέτρα. Εκεί όταν φτάσαμε, ο ίδιος ο Μάικ χαρακτήρισε αυτό το περιβάλλον υπερκόσμιο. Παντού πάγοι, οι σκηνές μας μέσα στους πάγους, οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές, ήταν σκληρό το περιβάλλον, άβολο, αλλά μέσα στην ψυχή μας παρέμεινε η επιθυμία να φτάσουμε στην κορφή. Στο Everest μπορείς να ανέβεις μερικές μέρες μέσα στο Μάιο, 3-4 μέρες, όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι μέχρι 30-35 υπό το μηδέν, και να, που είναι μια πολύ καλή θερμοκρασία αυτή, και οι αέρδες να είναι λιγότερο ενισχυμένοι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια να προβλέψεις αυτή την ημέρα, παρόλο ότι υπάρχουν προβλέψεις με τον καιρό. Πολλές φορές δεν επαληθεύονται και εξού και συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα, απόρρια των καιρικών φαινομένων. Η ομάδα μας αποτελείται από 25 άτομα. Είμαστε σε μια διεθνή αποστολή από όλα τα μέρη του κόσμου. Εμείς είμαστε οι μόνοι Έλληνες. Εγώ επειδή είχα αρκετή εμπειρία και έχω αρκετή εμπειρία από τα βουνά, όλο το σκηνικό που ακολούθησε και γενικά η στρατηγική ανάβασης του βουνού δεν με ικανοποιούσε και αποφάσισα να αυτομολυθώ, να κάνω αυτό που λέμε την ανταρσία του Μπάουντι.
Πήρα λοιπόν το Μάικ και του λέω: εμείς ανέβαμε μόνοι μας στο βουνό, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτά που λένε αυτοί, δεν συμφωνώ με αυτά που λένε. Ήταν τεράστιο ρίσκο αυτό. Δεύτερο ρίσκο. Και ότι θα ακολουθήσουμε μια δική μας πορεία ανεξάρτητα από αυτούς και δεν θα πάμε τότε που λένε αυτοί, θα πάμε νωρίτερα. Φυσικά ο Μάικ μου εμπιστευόταν απόλυτα, το δέχτηκε. Δεχτήκαμε επικρίσεις από όλους τους υπόλοιπους εκεί, που πάτε, θα σκοτωθείτε, πολλά πράγματα. Και τέλος πάντων αποφασίσαμε στις 18 Μαΐου να ξεκινήσουμε με στόχο να φτάσουμε στην κορφή στις 22 Μαΐου. Είναι γνωστό ότι στο Everest έχουν σκοτωθεί 292 άτομα. Δεν υπάρχει καμία σταθερότητα και ότι οι κίνδυνοι, εκτός από τους αντικειμενικούς που σας ανέφερα, είναι και υποκειμενικοί, διότι δεν ξέρεις ο ίδιος ο εαυτός πώς θα συμπεριφερθεί σε αυτές τις ακραίες συνθήκες των χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και όλων των άλλων πραγμάτων. Ξεκινήσαμε λοιπόν στις 1 τη νύχτα, στις 18 του μηνός, περνώντας από το βωμό των προσευχών, όπου οι Σέρπα προσεύχονται για να προστατεύσει ο Θεός Βούδας από όλους αυτούς τους κινδύνους που προανέφερα. Περνώντας από εκεί, δεν ξεχάσω, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα και με πολύ κρύο, ένιωσα και εγώ την ανάγκη να προσευχηθώ και δεν το έκανα γιατί από ευγένεια σεβόμενος την θεότητά τους. Νιώσαμε την ανάγκη γιατί βλέπαμε τι έρχεται, τι μας περιμένει. Γνωρίζαμε από άλλες ιστορίες τι σημαίνει να προσπαθήσει να ανέβει στο Everest. Και ως άνθρωποι με αδυναμίες αισθανθήκαμε την ανάγκη να ακουμπήσουμε σε μια θεότητα, είτε του δικού μας Θεού είτε του Βούδα. Είναι στιγμές που πραγματικά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Από εκεί περάσαμε τον Παγετώνα Κούμπου και από εκεί πλησιάσαμε και φτάσαμε στο ΚΑΠ 2 μετά από 13 ώρες, ενώ η πορεία μας ήταν, υπήρξε μία πρόβλεψη να φτάσουμε περίπου στις 10 ώρες. Στο ΚΑΠ 2, στα 6.400 μέτρα υψόμετρο, ο Μάικ είχε εξαντληθεί. Είναι η πρώτη φορά που μου είπε ότι είναι αδύνατο να συνεχίσω, δεν μπορώ. Ως εδώ ήτανε. Προσπάθησα να το αλλάξω γνώμη, να τον κρατήσω στο όνειρό μας. Θα ανέβουμε. Μη στεναχωριέσαι, έχουμε μια μέρα ξεκούραση. 50% θα αλλάξει αύριο άποψη και μεθαύριο που θα ξεκινήσουμε θα έχεις γίνει τελείως καλά. Και εγώ το ίδιο νιώθω, είμαι μαζί σου. Πρέπει να σκεφτόμαστε το στόχο μας, το όνειρό μας. Πράγματι, έτσι και έγινε. Πέρασε η επόμενη μέρα, ο Μάικ έγινε καλύτερα και την μεθεπόμενη το πρωί ξεκινήσαμε για να πλησιάσουμε το ΚΑΠ 3. Η διαδρομή είναι σε ένα τελείωτο παγετώνα, με πολλές γκρεβάνσεις. 19 Μαΐου 2017, 47η μέρα της Αποστολής. Βρισκόμαστε στο ΚΑΠ 2. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Μετά τις ευχές αυτές, έχουμε φορέσει πουλένια στολές μας να μας προστατεύσουν από το πολύ κρύο και προχωράμε από το ΚΑΠ 2 για το ΚΑΠ 3. Το ΚΑΠ 3 είναι στημένο στο Λότσε Φέις, σε μια ορθοπλαγιά από πάγο, που η κλίση του φτάνει τις 40 με 45 μοίρες, όπου πρέπει να σκαρφαλώσεις για να φτάσεις εκεί και είναι στημένη σε υψόμετρο 7.100 μέτρα. Το πρωί στις 3 η ώρα, ενώ η θερμοκρασία ήταν 15 υπό το 0, ξυπνήσαμε, ο Μάικ στεκόταν όρθιος, ντυμένος, τον θαύμαζα για το πόσο σκληροτράχυλος και πειθαρχημένος ήταν, που παρέμενε εκεί. Ήταν εντυπωσιακό ένας άνθρωπος που είχε ξεκινήσει μόλις 4 μήνες πριν την ορειβασία, να παραμένει εκεί, πιστός, στο όνειρό μας. 21 Μαΐου, ΚΑΠ 3, ΚΑΠ 3, απίστευτο, θερμοκρασία μείον 15.
Από το ΚΑΠ 3 περάσαμε ένα βράχινο ζωνάρι, το Yellow Band, και από εκεί συνεχίσαμε ακόμα πιο ψηλότερα προς το αντέρισμα της Γενέβης, μέσα σε ένα παγωμένο πεδίο, το οποίο τα καρμπών που φορούσαμε κάτω από τα παπούτσια μας, 2-3 χιλιοστά τα καρφιά τσιμπάγανε τον πάγο για να μας δώσουν την πρόσφυση που απαιτείται, ώστε να μπορούμε να είμαστε πάνω σε αυτό το τερέν, για να μην γλιστράμε, για να φύγουμε προς τα κάτω. Κάθε 8-10 βήματα σταματούσαμε και χρειαζόμασταν να αναπνεύσουμε πολύ έντονα. Η έλλειψη του οξυγόνου ήταν πλέον πάρα πολύ ορατή σε εμάς. Περάσαμε και το αντέρισμα της Γενέβης και ένας στενός διάδρομος μας οδηγούσε στα 8.000 μέτρα και στο ΚΑΠ 4. Φτάνοντας εκεί, ο Μάικ μου είπε, «Δεν ξέρω αν αυτό είναι το σήμα για έναν άνθρωπο που πεθαίνει από την κούραση. Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή». Ήμασταν τελείως εξαντλημένοι. Μπήκαμε μέσα στις σκηνές, στρώσαμε ένα λεπτό στρωματάκι. Έξω το τοπίο ήταν σεληνιακό. Ήταν παντού φιάλες διάσπαρτες, χρησιμοποιημένες. Και όπως φορούσαμε τις πουπουλένιες στολές και είχαμε και τη μάσκα οξυγόνου, οι κινήσεις μας ήταν τόσο αργές όπως και οι αστροναύτες. Έτσι λοιπόν, εκεί έπρεπε να πάρουμε την απόφαση αν θα ξεκινούσαμε τώρα ή μετά. Εκείνη τη στιγμή είχαμε δορυφορικό τηλέφωνο, τηλεφώνησα στον Κώστα τον Γαβρίλ, που είναι φίλος μου και είναι κερατέχνης μετεωρολόγος, και μου λέει, «Αντώνη, σήμερα η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς υπό το μηδέν, αν φύγετε δηλαδή την επόμενη ώρα και προς το πρωί, και δεν θα έχει αέρα, θα έχει 15 χιλιόμετρα αέρα. Αύριο θα έχει 50 χιλιόμετρα αέρα και θερμοκρασία λίγο περισσότερο. Ίσως πρέπει να φύγετε αύριο γιατί είσαι εξαντλημένη». Από την άλλη μεριά σκεφτόμουν ότι την παντοδυναμία του Everest δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Σκέφτηκα πολλά πράγματα και κατέληξα ότι το καλύτερο θα είναι να ξεκουραστούμε 3 ώρες, να πάει 9 η ώρα και να ξεκινήσουμε στις 9 και να πάρουμε το ρίσκο της καταιγίδας που συνήθως στην κορφή του Everest ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι, όπως έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί όσοι έχουν βρεθεί από την κορφή και κάτω αυτές τις ώρες. Ξεκινήσαμε κατάκοποι και κάθε 5-6 βήματα σταματούσαμε και παίρναμε πολύ μεγάλες αναπνοές. Αναπνέαμε τόσο δυνατά που 2 μέτρα πίσω μας η Σέρπα άκουγαν την αναπνοή μου και εγώ άκουγα τις δικές τους αναπνοές. Λυγίζαμε κάτω και προσπαθούσαμε να αναπνεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Πνιγόμαστε από έλλειψη του οξυγόνου. Πολλές φωνές εκείνη τη στιγμή μας έλεγαν μέσα μας, «Γυρίστε πίσω, γυρίστε στην ασφάλεια, γυρίστε πίσω στην ασφάλεια της κανονικής ζωής, στην ασφάλεια της οικογένειας, στην ασφάλεια αυτή που θέλει κάθε άνθρωπος να ζει και έχει μάθει να ζει». Οι άνθρωποι δεν είναι μαθημένοι για να ζουν εκεί που πετάνε τα Boeing. Όμως, η επιθυμία μας ήταν μεγαλύτερη. Η μάχη με την ίδια μας την ύπαρξη συνεχιζόταν συνέχεια. Από εδώ και πάνω κάθε λεπτό υπήρχε μια μάχη. Είναι η μάχη με την ίδια μας την ύπαρξη. Συνεχίζουμε. Ο Σέρπα που προηγεί τον μπροστά, αδυνατεί να περπατήσει και μου λέει, «Αντώνιο, go first». Πηγαίνω μπροστά και πραγματικά μεταμορφώνομαι, όπως στην αναρρίξη όταν σκαφαλώνεις, πρώτος, που είναι η ευθύνη, που είναι πιο δύσκολο, παίρνεις πολύ μεγάλη δύναμη, αποκτάς μεγάλη αυτοπεποίθηση, έτσι και εκεί οδηγώ πρώτος τους υπόλοιπους και παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη και αυτοπεποίθηση. Πλησιάζουμε πια για τα 8.400 στο μπαλκόνι, όπου κάτι νέο μου συμβαίνει, έχω χάσει όλες μου τις δυνάμεις, νιστάζω αφόρητα, αισθάνομαι την ανάγκη να σηκώσω το τηλέφωνο, να πάρω το τηλέφωνο από το σακίδιό μου, το δορυφορικό, μια ολόκληρη διαδικασία, να τηλεφωνήσω στην Πόπη τη γυναίκα μου να μου δώσει μια πνοή, να μου δώσει μια ευχή, να με τον πάρει λίγο ψυχολογικά. Γιατί δεν έχω καθόλου δύναμη. Δεν το κάνω. Σκέφτομαι τις ευχές όλων των φίλων
που τόσες μέρες στο Facebook μας έδιναν δύναμη και αυτή η δύναμη γινόταν για εμάς ψυχικό σθένος. Όλες αυτές οι στιγμές που σκεφτόμουν αυτά, προσπαθούσα να αυτοτομπαριστώ και να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Φτάνουμε στον μπαλκόνι στα 8400 και εκεί έρχεται ο Σέρπα και μου λέει: «Δεν έχεις οξυγόνο. Έχει τελειώσει η μπουκάλα σου». Κατάλαβα γιατί μου συνέβαινε αυτό. Πρέπει να πήγα κάπου 150 μέτρα χωρίς καθόλου οξυγόνο στα 8400 μέτρα. Ευτυχώς είχαμε άλλη φιάλη, τη βάλαμε και αρχίσαμε να αναπνέουμε. Εκεί, από τα βάθη της Κίνας, από την Ανατολή, ανέτειλε ο ήλιος. Ήταν η πιο όμορφη Ανατολή της ζωής μου. Ο Μάικ βρίσκεται πάντα πίσω μου. Αγώγιστα με ακολουθεί. Δεν σταματώ να το θαυμάζω. Κάθε λίγο του φωνάζω: «Μάικ, είσαι σπουδαίος. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια». Μου κουνά το κεφάλι και με ακολουθεί ακριβώς από πίσω μου. Συνεχίζουμε την κόψη, όπου είναι μια κόψη που υπάρχουν τρία βουνά από βράχινα μέτωπα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Περνάμε και το δεύτερο, φτάνουμε πάνω στο σημείο εκείνο, καθόμαστε κάτω σε μια πέτρα, κοιτάμε κάτω, αγναντεύουμε όλο το μέρος. Ο Μάικ μου λέει: «Καλά δεν είναι μέχρι εδώ, εδώ δεν είναι κορφή, να σταματήσουμε, δεν μπορώ άλλο». Του λέω: «Μάικ, δεν είναι εδώ η κορφή, έχουμε λίγο ακόμα, έχουμε μία ώρα, 4 δηλαδή, αλλά πώς να το πω αυτό». Του λέω: «Μάικ, μαζί θα φτάσουμε στην κορφή, μαζί, δεν θα πάω μόνος μου, θα συνεχίσουμε μαζί, θα τα καταφέρεις». Η αλήθεια είναι ότι πλησίαζε το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Απήχε ακόμα, αλλά πλησίαζε. Και όπως λέει και εκείνος, δυστυχώς δεν είναι εδώ για να τον ακούσετε, μεταμορφώθηκα σαν έφηβος, είμαι 55 χρονών. Πετούσα πάνω στο βουνό εκείνη την τελευταία μέρα. Και αυτό συνέβαινε γιατί πλησίαζε να υλοποιηθεί το όνειρό μου. Περνάμε και το τρίτο βράχινο step. Και από εκεί πέρα ακολουθεί μια χιονισμένη κόψη με διάφορα βουναλάκια. Ο επικεφαλής των Σέρπα, ο Τέμπα, βλέποντας ότι εγώ έχω περισσότερες δυνάμεις, μου λέει: «Go, Αντώνιο, go to the summit». Θα μείνω εγώ με τον Μάικ και θα τον προσέχω. Όμως αυτό δεν μου άρεσε, γιατί ήθελα να προσέχω τον Μάικ. Η ψυχή μου, η μισή, έλεγε να προχωρήσω γρήγορα, να πάω στην κορφή στο όνειρό μου. Από την άλλη μεριά κοιτούσα και πίσω του Μάικ, που δεν ήθελα να τον αφήσω ούτε μια στιγμή. Αρχίζουμε να ανεβαίνουμε αυτά τα χιονισμένα βουναλάκια. Κάθε φορά που περνάω ένα, νομίζω πως είναι η κορφή, αλλά υπάρχει ένα ακόμα. Και όταν περνάω το δεύτερο, ξεπροβάλλει το τρίτο. Εδώ ακριβώς περιμένω τον Μάικ. Ο Μάικ, αντικρίζοντας αυτό το πράγμα, μου λέει: «Είναι αδύνατον. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό». Από τη δεξιά μεριά, την κινέζικη πλευρά, υπάρχει ένα κενό 2.500 μέτρων. Από την αριστερή, 2.700 μέτρα, φτάνουν μέχρι την κατασκήνωση 1. Πάτα που πατάω, κάνε ό,τι κάνω και θα το καταφέρεις και θα το περάσεις. Ο Μάικ νικητής και από αυτή τη δοκιμασία. Περνάμε όλο αυτό και φτάνουμε κάτω από το Hillary Step. Εκεί ο αέρας έχει αρχίσει να δυναμώνει αρκετά πια και είναι η επερχόμενη καταιγίδα που σας είπα στην αρχή ότι πλησιάζει. Περνάω γρήγορα το Hillary Step, που δεν γνωρίζω πώς ήταν πρώτα, αλλά τώρα ήταν ένα παγωμένο σκαλί περίπου των 10 μέτρων και από εδώ μένουν 20-30 λεπτά μέχρι την κορφή του Everest. Δεν νομίζω ότι διήρκησε 20-30 λεπτά αυτή η ανάβαση από εκεί που τελειώνει το Hillary Step μέχρι την κορφή. Νομίζω ότι με το που πέρασα το Hillary Step άρχισα να βλέπω τα μαντήλια της κορφής. Και ενώ πλησιάζω προς τα τελευταία μέτρα, δάκρυα χαράς πλημμυρίζουν το πρόσωπό μου
Και λέω, Θεέ μου, είναι δυνατόν, έχω φτάσει στην κορφή του Everest, πλησιάζω, μένουν μόνο λίγα μέτρα. 27 ολόκληρα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή. Απομένουν 10 μέτρα, σφίγω τις ροθιές μου και φωνάζω. Ναι, φτάνω, φτάνω στην κορφή του Everest. Θεέ μου, ναι, είναι αλήθεια, είμαι στην κορφή του Everest. Φτάνω στην κορφή, από την πίσω μεριά δεν υπάρχει ψηλότερα, αρχίζει κάτι φορά, είναι η βορεινή πλευρά. Σηκώνω το τηλέφωνο, μιλάω στην οικογένειά μου και τους λέω σήμερα, 22 Μαΐου 2017, ώρα 10:27 Νεπάλ, βρίσκομαι στην κορφή του Everest. Βρίσκομαι στην κορφή του κόσμου. Έρχεται ο Σέρπα, μου λέει, ο Μάικ, stop. Τρελαίνομαι, ανησυχώ, αφήνω την κορφή και αρχίζω να πηγαίνω προς τα πίσω. Ενώ πηγαίνω 10 μέτρα, ο Μάικ ξεπροβάλλει από το τελευταίο σκαλί πριν, και μαζί, ενώ κατεβαίνω, τον παίρνω. Βρισκόμαστε στην κορφή του κόσμου, 8.848 μέτρα. Εγώ και ο Μάικ Μορφίδης. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί μοιραστήκαμε αυτό το όνειρο, μαζί τα καταφέραμε. Είναι στιγμές απέραντης ευγνωμοσύνης για τον σκηνοσύντροφό μου, απέραντης χαράς, στιγμές που σαφώς δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Στιγμές τεράστιας αυτοπεποίθησης, μια αυτοπεποίθηση που θα με συνοδεύει για όλη την υπόλοιπη ζωή μου, για αυτό που καταφέραμε. Και βέβαια δεν έχουμε τελειώσει γιατί πρέπει να κατέβουμε. Και η επιστροφή, ο ζωντανός ορειβάτης, ο καλός ορειβάτης είναι ο ζωντανός ορειβάτης. Και έχουμε κάνει τη μισή διαδρομή, πρέπει να κατέβουμε. Φτάνοντας στο ΚΑΠ 4 μετά από πολύ μεγάλη δυσκολία, πολύ μεγάλη προσπάθεια, ξέσπασε καταιγίδα. Αυτή η πρόβλεψη που περιμέναμε ότι θα είχε ο αέρας λίγο περισσότερο την επόμενη μέρα, δεν ήταν έτσι. Η ταχύτητα του ανέμου έφτανε τα 160 χιλιόμετρα. Η θερμοκρασία ήταν μείον 60. Και καθώς βρισκόμασταν μέσα στη σκηνή στα 7.920 μέτρα και άρχισε να σηκώνεται η καταιγίδα, είπα στο Μάικ, πρέπει να ντυθούμε, να βάλουμε όλα μας τα ρούχα. Οπότε, εάν μας πάρει τη σκηνή ο αέρας, να είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να κατηφορήσουμε. Και έτσι και έγινε. Ξημέρωνε και σε κάποια στιγμή άρχισε σιγά σιγά να σκίζονται οι σκηνές και η δική μας. Εξαφανίστηκε η σκηνή, βγήκαμε έξω, ήμασταν δεμένοι μεταξύ μας, προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να σταθούμε από τον τεράστιο αέρα για να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε. Περάσαμε το αντέρισμα της Γενέβης, ο αέρας μειώθηκε, από εκεί πήγαμε στο ΚΑΠ 3, στο ΚΑΠ 2, η κούραση ήταν τεράστια στα κορμιά μας και στο μυαλό μας. Όμως τα καταφέραμε και στις 24 Μαΐου το μεσημέρι πατήσαμε στο Base Camp και στείλαμε το μήνυμα ότι όχι μόνο ανεβήκαμε, αλλά καταφέραμε και γυρίσαμε πίσω ζωντανοί, σώοι και αυλαβείς. Από αυτή την εμπειρία της ανάβασης και της κατάκτησης της κορφής του Everest, μαζί με το φίλο μου τον Μάικ, είναι ότι με κάθε κύτταρο της ύπαρξής μου, ξέρω ότι μπορούμε αυτά που φαντάζουν αδύνατα, να τα κάνουμε δυνατά. Ίσως κανένας δεν πίστευε ότι ειδικά ο Μάικ, λόγω έλλειψης εμπειρίας και περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας, θα κατάφερε να φτάσει στην κορφή του Everest. Το πέτυχε όμως, διότι πρώτον τον ονειρεύτηκε και δεύτερον το υποστήριξε με υπεράνθρωπη θέληση και ξεπέρασε τον εαυτό του. Κι εγώ από την άλλη μεριά ακολούθησα πιστά το όνειρό μου. Από το 1990, εδώ και 27 χρόνια, χωρίς να το έχω εγκαταλείψει ποτέ, χτίζοντας ένα-ένα τα βήματα. Θέλω κλείνοντας να σας πω ότι η εξίσωση
της ζωής, όπως σας ανέφερα και στην αρχή, είναι όνειρο και θέληση ίσον επιτυχία. Και κάθε φορά που βάζω ένα στόχο, κάθε φορά που ονειρεύομαι τον επόμενο μονοπάτι της ζωής μου, δεν θα ξεχνάω να κρατάω το βλέμμα μου στην κορφή. Εσείς πώς θα επιλέξετε να ζήσετε? Πώς θα πετύχετε αυτό που επιθυμείτε στη ζωή σας? Μην εγκαταλείψετε ποτέ τα όνειρά σας. Κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθούν. Αρκεί να μείνετε στο δίπτυχο όνειρο, προσπάθεια, ίσον επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.